πρακτική λοιπόν αυτή ουσιαστικά είναι σαν έγινε ένα επιστέγασμα από τα πολλά χρόνια που απασχολούμε παιδιά και τους δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία μας. Mm-hmm. Η εταιρεία μας γενικά δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα της εκπαίδευσης, διαβίου μάθησης, γενικότερα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη. Προσπαθεί να έχει, να κάνει τη νέα γενιά να γνωρίσει τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και σε συνεργασία με το ΑΛΜΠΑ, το γνωστό πανεπιστήμιο, ουσιαστικά βοηθήσαμε τα παιδιά στα πλαίσια αυτής της πρακτικής που κάνανε τις καλοκαιρινούς κυρίως μήνες να δημιουργήσουν... Αυτά είναι τα παιδιά, έτσι. Αυτά είναι τα παιδιά. Ναι. Υπήρχε πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Γενικά απασχολούμε σε ετήσια βάση πάνω από 50 με 60 φοιτητές, κυρίως το καλοκαίρι. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους. Και αυτή η πρωτοβουλία ήρθε ως επιστέγασμα για να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία και να τους βοηθήσει να έρθουν σε επαφή με θέματα όπως είναι το Artificial Intelligence και διάφορες άλλες δεξιότητες που θα χρειαστεί να έχουν όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας. Γενικότερα είχαν την δυνατότητα να μιλήσουν με στελέχη της εταιρείας μας, να τους ρωτήσουν πράγματα που θα τους βοηθήσουν γενικά στην αποσχολησιμότητά τους στο μέλλον, να αποκτήσουν μεγαλύτερη οικειότητα με πιθανές δεξιότητες που θα χρειαστεί να καλλιεργήσουν. Και η εταιρεία τους, ουσιαστικά τους έχει δώσει ακόμα μία δυνατότητα να έχουν επαφή με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο ουσιαστικά θα τους βοηθήσει να ενταχθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα στην αγορά εργασίας. Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός, η όλη διαδικασία ήταν πολύ δραστική. Θέλω να ευχαριστώ την ομάδα μου, η οποία βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, γιατί όλα έχουν να κάνουν πολύ με την ομαδικότητα. Η ομάδα του HR είναι πολύ δυναμική, θέλει να κάνει engage τα παιδιά, να τους βοηθάει να καταλάβουν και να κατανοήσουν τις πραγματικές ανάγκες που θα αντιμετωπίσουν και το πόσο πολύ η αγορά εργασίας αλλάζει, μάλιστα, πόσο πολύ έχει μπει η ψηφιακή εποχή σε όλο τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται η αγορά εργασίας. Και να ευχαριστώ και πάλι τα Bravo Awards, την κυρία Εξάρχου. Συγχαρητήρια σε όλους και καλό βράδυ.